την ευγνωμοσύνη μας, Μίκη, καλό κατεβόδιο. Με συγκινητικά λόγια αποχαιρέτησε από σκηνή στο Μίκη Θεοδωράκη ο Χρήστος Λεοντής κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Ηράκλειο. Η κληρονομιά της ελπίδας, της ομορφιάς και του ονείρου που μας κληροδότησε, Μίκη, είμαι βέβαιος πως η νεολαία μας θα την αξιοποιήσει και θα βρει το στήριγμα για την άμυνα στον φόβο, τη χαλαρότητα και την παρέτηση του σήμερα. Τα πρότυπα υπάρχουν, αρκεί να τα αναζητήσει καθένας από μας και όχι μόνο οι νέοι. Ο Ηρακλειώτης συνθέτης ξεκίνησε τη συναυλία του «Καντάτα Ελευθερίας» με ένα από τα πιο αγαπημένα δημιουργήματα του ανθρώπου με τον οποίο ξεκίνησε στα πρώτα του βήματα, τον άνθρωπο που, όπως είπε, έδωσε μάχες, αγωνίστηκε για την ελευθερία και την τέχνη του, το μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη, που άφησε το έργο του ως παρακαταθήκη στους Έλληνες και όλους τους λαούς που αγωνίζονται. Το κλίμα στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης ήταν συγκινητικό, με τους παρευρισκόμενους να σιγοτραγουδούν τους στίχους της άρνησης και να χειροκροτούν. Σαν ο Μίκης Θεοδωράκης να ήταν εκεί. Να ήταν εκεί μέσα από το έργο του και το συνέστημα που πάντα θα προκαλεί. Ό,τι ο λαός αγαπά, διώκεται από την εξουσία. Είναι και αυτό ακόμα ένα δίδαγμα, γιατί οι ίδιοι διώκτες εντελώς υποκριτικά προσπαθούν μάταια να αποβάλουν εκ των υστέρων το άγος που τους συνοδεύει με διάφορα, όπως ωραίους λόγους, πένθη, τίτλους τιμής, μετάλλια, ονόματα σε δρόμους κλπ. Και όλα αυτά μετά τον θάνατο. Ο λαός όμως έχει μνήμη. Μιλώντας στην Κρήτη TV, ο Χρήστος Λεοντής ανέσυρε από τη μνήμη του στιγμές από τη συνεργασία που είχε με τον Μίκη Θεοδωράκη από 20 ετών. Την απαγορευμένη συναυλία στο γήπεδο του Εργοτέλη, που έγινε υπό τη στενή παρακολούθηση χωροφυλάκων, τη στάση του Μίκη, που μαχόταν για τη δημοκρατία και τα ιδανικά, υπηρετώντας την τέχνη χωρίς περιορισμούς και χωρίς φραγμούς. Είχε ζητήσει το γήπεδο του Όφη, που του το αρνήθηκαν τότε, και παίξαμε στον Εργοτέλη. Τι έχετε να θυμάστε από εκείνη τη συναυλία στο γήπεδο του Εργοτέλη, το τίμημα της οποίας το πλήρωσε και τότε η ίδια η ομάδα? Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω, και αυτό που θυμάμαι εγώ, το ότι οι άνθρωποι ερχόντουσαν σαν κυνηγημένοι από εδώ και από εκεί, γιατί ήταν μαζεμένη όλη η δύναμη της χωροφυλακής και ήταν και δύσκολη η πρόσβαση τότε στην ανηφόρα αυτή που προηγείται του γηπέδου. Και όπως καταλαβαίνετε ήταν μια εικόνα, ας πούμε, βίας. Αλλά είχαν έρθει τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι παρά τις δυσκολίες αυτές. Με την «Καντάτα Ελευθερίας», το μοναδικό σύγχρονο έργο που αναφέρεται στην περίοδο της Επανάστασης του 1821, ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ Κρήτης. Μια διοργάνωση που στόχος είναι, όπως επισημάνθηκε, να γίνει θεσμός, φιλοξενώντας καλλιτέχνες και παρουσιάζοντας ποιοτικές παραγωγές σε μνημεία του νησιού, μετατρέποντας κάθε ιστορική και πολιτισμική γωνιά της Κρήτης σε σημείο συνάντησης. Φιλοδοξία μας είναι να γίνει θεσμός και να γίνει ένας θεσμός ισχυρός, γιατί η Κρήτη και ο πολιτισμός είναι δύο σπουδαίες έννοιες που πρέπει να πηγαίνουν μαζί.